Ανέβηκαν οι τόνοι χθες το βράδυ στην εκπομπή Αντιθέσεις του Γιώργου Σαχίνη με φόντο το ενδεχόμενο προσφυγή στη Χάγη, την αιγυαλίτιδα ζώνη, τα όρια της και πώς υπολογίζεται και τι μπορεί να σημαίνει αυτό στο πώς η χώρα εισέρχεται σε ένα διάλογο για τα θαλάσσια και εναέρια σύνορά της. Έχουν ίσως μια χρησιμότητα να γίνει μια τελευταία βολιδοσκόπηση, όχι όμως με στόχο να διαμορφωθεί ένα συνυποσχετικό, γιατί σε αυτό αποκλείεται να συμφωνήσουμε και αν συμφωνήσουμε θα είναι με ελληνικές υποχωρήσεις κέρυες, οι οποίες θα προδικάσουν το αποτέλεσμα της Χάγης. Η αιγυαλίτιδα ζώνη, αυτή η άποψη που ανέπτυξε ο κ. Καρακοστάνογλου, είναι η σχολή Συρίγου, η γνωστή εθνικιστική σχολή Συρίγου. Δεν είναι κάτι που λέω εγώ, όλοι εκτός Ελλάδος το λένε και οι Έλληνες μη εθνικιστές, νομική Ελλάδα, σε αντίθεση με το 1922, δεν τυχαίνει να έχει τα παράλια της Μικράς Ασίας ελληνικά. Έτσι. Και δεν μπορεί με βάση τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου να κλείσει όλο το Αιγαίο κατά το δοκούν ή να αποφασίσει εκείνη ποιο κενό θα αφήσει. Και ρεζίλοι θα γίνουμε και δεν θα δείξουμε συνεργασία και εχθρική πράξη είναι και προς την Τουρκία και προς τη διεθνή ναυσιπλοεία. Η πρόνοια του διεθνούς δικαίου της θαλάσσης, όπως έχει κυρωθεί, ότι μία χώρα έχει το δικαίωμα να πάει την αιγυαλίτιδα ζώνη της έως τα 12 ναυτικά μίλια. Έως. Όχι, δεν είναι υποχρεωμένη να το κάνει. Είμαι πολύ σαφή στη διατύπωση. Είναι επιβλαβής, γιατί η χώρα μας δηλαδή αυτή η πρόνοια. Όχι, επιβλαβής είναι για τις άλλες χώρες και πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη βασική αρχή της καλής γειτονίας και των φιλικών σχέσεων και της ειρηνικής επίλυσης των διαφορών. Αυτά δεν είναι συναδελφικές συμπεριφορές, ούτε επιστημονικές προσεγγίσεις, αγαπητέ κύριε Ηρακλήδη. Λοιπόν, κανένας δεν ενόχλησε και η Ελλάδα ακούστηκε και για τις θέσεις της υπέρ των τριών ναυτικών μιλίων παλαιότερα, δεν ενόχλησε την τουρκική και την διεθνή ναυσιπλοεία. Αυτός που ενοχλεί είναι η Τουρκία με τον επεκτατισμό της, 46 χρόνια στην Κύπρο, δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας για το Κυπριακό, πλην της διαφοράς για την υφαλοκρηπίδα, και εγώ προσθέτω και την ΑΟΣ, οτιδήποτε άλλο, και τα λέει αυτά το Σεπτέμβριο του 1987 που προγράφει το κείμενό του, είναι απαιτήσεις της Τουρκίας που αγγίζουν ελληνική εδαφική ακεραιότητα. Δεν τα λέω εγώ. Χρήστος Ροζάκης. Αίσθηση προκάλεσε η θέση του ομότιμου καθηγητή Διεθνών Σχέσεων στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας στο Πάντιο Πανεπιστήμιο Αλέξη Ηρακλήδη, που τόνισε ότι όχι μόνο δεν πρέπει να επεκταθεί πέραν των 6 μιλίων η αιγυαλίτιδα ζώνη, αλλά να περιοριστεί από τα 10 ναυτικά μίλια στα 6 και ο εθνικός εναέριος χώρος. Είναι η υφαλοκρηπίδα, η αιγυαλίτιδα ζώνη, εθνικός εναέριος χώρος που στην Ελλάδα είναι παντελώς παράνομος, θα έπρεπε να είναι στα 6 μίλια. Και ΑΟΣ που τώρα έχει εμφανιστεί σαν θέμα τα τελευταία 5-6 χρόνια, κυρίως από κάποιους Έλληνες εθνικιστές. Λοιπόν, τέσσερα θέματα, γιατί να αλληλένδετα, επειδή η ΑΟΣ και η υφαλοκρηπίδα, αλλά και ο εθνικός εναέριος χώρος, ξεκινάνε από τι? Από την αιγυαλίτιδα ζώνη. Η αιγυαλίτιδα ζώνη καθορίζει τον εθνικό εναέριο χώρο. Η έναρξη του νομικού καθεστώτος δεν αρχίζει από τα εξωτερικά όρια της υφαλοκρηπίδας. Εννοείται. Όχι. Όχι. Πώς θα το κάνουμε δηλαδή τώρα? Είστε ο μόνος νομικός που το λέει παγκοσμίως. Το άρθρο 76 της σήμανσης για το δίκαιο της θάλασσας. Η υφαλοκρηπίδα παρακτίου κράτους περιλαμβάνει το θαλάσσιο βυθό και το υπέδαφος του πέρα από την αιγυαλίτιδα ζώνη του, καθ' όλη την έκταση της φυσικής προέκτασης, περιμένετε, του χερσαίου εδάφους του μέχρι το εξωτερικό όριο του υφαλοπλαισίου ή σε απόσταση 200 ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης από τις οποίες μετρείται το πλάτος της αιγυαλίτιδας ζώνης. Μάλιστα. Πώς θα το κάνω δηλαδή, από εκεί μετράμε τα 200 ναυτικά μίλια. Να αλλάξουμε τώρα τη σύμβαση. Την ίδια ώρα προβληματισμό προκάλεσαν όσα είπε σε συνέντευξή του στα Νέα ο πρόεδρος του ΕΛΙΑΜΕΠ, ότι όσοι υποστηρίζουν ότι η Ελλάδα πρέπει να επεκταθεί στα 12 ναυτικά μίλια επιδιώκουν πόλεμο με την Τουρκία, άποψη από την οποία επιστήμονες και αναλυτές διεθνών σχέσεων που ήταν προσκεκλημένοι στην εκπομπή κράτησαν αποστάσεις. Διαβάζω επιλέγκη. Αν και οι περισσότεροι αποφεύγουν να βγάλουν τα αναγκαία συμπεράσματα μιας τέτοιας πολιτικής, ούτε είναι πρόθυμοι να αντλήσουν διδάγματα από τα λάθη του παρελθόντος. 12 μίλια στο Αιγαίο και πόλεμος. Το δίλημα δεν θα το βάζα έτσι. Αν μου ζητάτε μια αυτή απάντηση. Ναι, δεν είναι άσπρο-μαύρο. 12 μίλια και πόλεμος. Γιατί να είναι 12 μίλια. Σας λέω, το δίλημα δεν θα το βάζα έτσι. Ναι, είναι άσπρο-μαύρο. Αλλά εκφράζει ταυτόχρονα
ενσωματώνει την άποψη με την οποία δεν συμφωνεί. Για να βρούμε ένα modus vivendi με την Τουρκία και να καταφέρουμε να επιτύχουμε μια ειρηνική συνύπαρξη σε βάθος χρόνου, πρέπει πριν και πάνω απ' όλα να λειτουργήσουμε εμείς ως κανονική χώρα. Και ως κανονική χώρα σημαίνει να δεχθούμε τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που μας θέτει το διεθνές δίκαιο.